και κρατάμε σε αγωνία το κοινό σας, το κοινό μας, για την αποκάλυψη την οποία είχαμε κρατήσει με άνω τελεία για να πάμε στις διαφημίσεις. Οπότε, λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Η αποκάλυψη. Απλά θέλω να τονίσω το πώς η Βάνα εμπνεύστηκε τη γη της Ελιάς και μας παίρνει πριν 1,5 χρόνο και μας λέει «Δεν το έχω, το έχω». Και είναι, δεν θα πω τη λέξη. Εμένα μου την είπε. Και το εννοούσε. Αυτό το πείσμα, αυτή η εργασομανία, αυτή η αγάπη για τη δουλειά σου, νομίζω κάποια στιγμή φέρνει και καλά αποτελέσματα. Σας αποκαλύπτει όταν σας πήρε πριν από τόσο καιρό και σας λέει «Το έχω και όχι μόνο το έχω, αλλά θα ασκήσει». Σας αποκάλυψε τι και πώς ή σας κρατάει πάντα σε αγωνία και μετά επεισόδια θέλω να μου πείτε τι κάνει. Να σου πω, στον Ανδρέα Γεωργίου τα λέει όλα. Σε μένα δεν λέει τίποτα. Γιατί? Γιατί έχω βγάλει, ξέρω εγώ, το όνομα ότι τα λέω. Α, ωραία, ότι ανοίγω το στόμα. Μας αρέσει αυτή η φήμη. Ναι, γιατί και τώρα που θα έρχομαι κοντά σου μου λένε «Κλείσ' το στόμα σου», ας πούμε, μην. Εγώ τώρα θα τους ακούσω, δεν ξέρω. Άρα σας λέει έχω μαζί μου τα mail, όλα τα επεισόδια. Σας λέει μαρτυριάρι, ωραία. Να τα μπορούμε δούμε τα mail. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα επεισόδιο, 30 επεισόδια μπροστά, άμα θες. Να το διαβάσουμε όλο. Για πείτε μας. Ας τα λένε. Εντάξει, τώρα να μην υποστηρίξουμε λιγάκι και τον τίτλο που έχετε, του μαρτυριάρι. Ένα spoiler θα μας δώσετε, δεν γίνεται. Είμαι ο μαρτυριάρης. Τι spoiler να πούμε για την Κυριακή. Την Κυριακή έρχεται ένα καταπληκτικό επεισόδιο. Γενικά εγώ αγαπάω τα επεισόδια της Κυριακής, γιατί είναι τα κυριακάτικα, όπως τα λέω. Βλέπω τη σειρά, βλέπω όλα τα επεισόδια. Και από ό,τι έμαθα, τη βλέπετε και αγκαλιά με την οικογένεια. Έτσι, η κόρη έτσι, είναι, έχει το οικογενειακές στιγμές. Έρχεται ο Διονύσης με τη Βασιλική στη Μάνη, αφού είδαμε το επεισόδιο ψες. Το θέμα είναι τι θα συμβεί όταν έρθουν. Και αυτό είναι το θέμα, πώς θα σκοδευτούν. Ενώ κρατάμε όλο αυτό το γεγονός το οποίο θα είναι συναρπαστικό, εξελίσσεται ένας μεγάλος χωρισμός. Οπα. Ο οποίος δεν θα είναι για το Θεαθήνε, θα είναι ένας πραγματικός χωρισμός και ο Στέφανος με τη Μυρτάλη χωρίζουν και χωρίζουν. Τώρα, η διαδρομή είναι το συναρπαστικό στο σενάριο. Οριστικά χωρίζουν, δηλαδή. Ωραία, μας λέτε και το τέλος της σειράς. Αυτά είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που έπονται. Φαντάζω τι έχει να γίνει. Όταν ξεκινάτε ένα σύριαλ, γνωρίζετε αν θα φτάσει πρώτη, δεύτερη χρονιά και ή πάει μέσα από βήμα, την εμπειρία μας πια μπορούμε να το καταλάβουμε λόγω τηλεθέασης πια τώρα, αυτή την εποχή, μετά τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Άμα ξέρεις ότι το προϊόν το βλέπει ο κόσμος, το έχει αγαπήσει ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει τα περιθώρια να πάει και. Άρα καλή σεζόν το Σεπτέμβρη. Το ελπίζω. Θα έχει άλλο love story μετά. Αυτό τώρα είναι μεγάλο spoiler. Όχι, είναι ένα ψήγμα, έρχεται, ένα ψίχουλο. Έρχεται ένας γόης από τη Θεσσαλονίκη. Οπα. Σε ικανοποιεί γαλανομάτης. Σε ικανοποιεί αυτό ή θες να πούμε κι άλλα. Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Γαλανομάτης και τα φτιάχνει. Με ποια θα τα φτιάξει. Με τη Μυρτάλη. Προφανώς. Δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ, το είπε αυτό ο κύριος. Έχουν δίκιο που λένε ότι είστε μαρτυριάρη. Η Βάνα Δημητρίου θα είναι έτσι τώρα και θα μας παρακολουθεί. Να μην σου πω και τον ηθοποιό που θα κάνει τον ρόλο. Ποιο. Άστο. Τώρα αφού φτάσαμε εδώ να μας πει τον ηθοποιό. Ξανθός με μπλε μάτια. Ξανθός με μπλε μάτια. Πάμε παρακάτω, άλλη ερώτηση. Τώρα θα σας πάω για παράδειγμα στα κυριακάτικα επεισόδια, μιας και μας το κάνει. Καλεπίσε το να μας πει τον ηθοποιό, στα κυριακάτικα επεισόδια. Το πάω από την πίσω πόρτα. Δεν θα έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του ξανθός ηθοποιός με τα μπλε μάτια. Όχι. Δεν είναι μέσα ακόμη, δεν είναι στο σετ. Θα τους πάρω, ένας μου έρχεται στο ρόλο. Καινούργιος ρόλος θα είναι. Γνωστός ηθοποιός. Είπαμε, τα ξέρω. Αυτά είναι καθήκοντα του Ανδρέα, ξέρεις. Εντάξει, εντάξει.